για μια αλλαγή οπτικής, είτε στα επαγγελματικά, είτε σε σπουδές. Πιστεύω ότι η ερχόμενη εβδομάδα έχει μια άλλη δυναμική για εσάς, αλλά ωστόσο και αυτή εδώ δεν είναι αρνητική. Η σημερινή μέρα και η αυριανή είναι ενδεδειγμένες για αυτό που λέμε πιο ιδιωτικές επαφές, συναντήσεις, σχέσεις ή ακόμα αυτά τα μυστικά, αυτή η προεργασία, η οργάνωση. Και η σημερινή μέρα και η αυριανή είναι σαν να συντηρούν μια κάποια μικρή εγκυμοσύνη που η γένα θα αρχίσει να έρχεται από την Παρασκευή και μετά. Παρασκευή, Σάββατο, εκεί που θα έχετε τη δυνατότητα να κινηθείτε κάπως καλύτερα ή να έχετε καλύτερα αποτελέσματα στις επιδιώξεις και εκεί που καταβάλλετε τις προσπάθειες. Σήμερα και αύριο μόνο να μην μεγαλοποιήσετε τα αρνητικά και λιγάκι να τη θασεύσετε στο συναισθηματισμό σας. Και να περάσουμε στην Παρθένο. Τώρα και γρήγορα για τα σημαντικά και μάλιστα θα έλεγα ότι η αυριανή μέρα υπερτερεί τη σημερινή. Έχει δηλαδή ένα καλύτερο υπόβαθρο πάνω στο οποίο θα μπορέσετε να κινηθείτε πιο καλά. Πάντα εξακολουθεί να ισχύει αυτό το δύσκολο μεταβατικό διάστημα, το οποίο ξεκίνησε γύρω στο Νοέμβριο του 2011 και ακόμα σας ταλαιπωρούν πολλά πράγματα. Και υπαρξιακά και επαγγελματικά και οικογενειακά και αισθηματικά. Ο καθένας με τον πόνο του. Σημασία έχει ότι αυτές οι μικρές ανάσες που μπορείτε να πάρετε είναι εξαιρετικά βοηθητικές για να μπορέσετε να φτάσετε εκεί στις αρχές του Ιουλίου που κλείνει αυτό το δύσκολο διάστημα. Έτσι λοιπόν η σημερινή μέρα προσφέρει μία ανάπαυλα. Μπορείτε να ξαναδείτε πράγματα, να παίξετε έτσι πιο πρωταγωνιστικό ρόλο στη δουλειά σας εδώ, εκεί, στις σχέσεις σας. Η σημερινή μέρα λοιπόν έχει αρκετά καλά χαρακτηριστικά, αλλά πολύ περισσότερο ευνοϊκή είναι η αυριανή. Και να δούμε το ζυγό. Σήμερα και αύριο πιο προσεκτικά παντού. Να, και σε εσάς είναι αυτά που λέμε τα πρέπει. Αυτά που ίσως δεν θα θέλατε να κάνετε, αλλά ωστόσο αυτά και πρέπει να κάνετε. Είναι θέματα καριέρας, είναι σχέσεις με ανωτέρους που πρέπει λιγάκι να είστε πιο συμβιβαστικοί, να μην ακούτε όλα τα αρνητικά, να είστε πιο υπεύθυνοι και ακόμα απρόοπτα που μπορεί να παρέμβουν, και να αλλάξουν κάπως τη ροή του προγράμματός σας. Και η σημερινή μέρα και πολύ περισσότερο η αυριανή θεωρώ ότι είναι οι δύσκολες μέσα σε αυτήν την εβδομάδα. Γι' αυτό παρατηρητικότητα, όχι παρορμητισμός σε αυτά που λέτε, γράφετε, υπογράφετε και ακόμα πολλά θέματα όπως αυτά του διαδικτύου, ταξίδια, μετακινήσεις, ό,τι σχετίζεται με το μεταφορικό μέσο, τα έντυπα, τα έγγραφα, το κολυβόχαρτο που λέμε πότε θα το πάρουμε, από την Τρίτη και μετά θα υπολογίσετε. Η σημερινή μέρα λοιπόν και η αυριανή και για τις σχέσεις σας και γενικότερα απαιτούν μια στοιχειώδη προσοχή. Η σημερινή λίγο καλύτερη σε σχέση με την αυριανή. Και να περάσουμε στο Σκορπιό, σήμερα και αύριο, με ταχύτητα στις αποφάσεις, γιατί καταρχήν αυτή η εβδομάδα σας πηγαίνει περισσότερο. Τι είναι αυτό που κάνει τη διαφορά? Ο Ερμής, που είναι ο τρόπος σκέψης, που είναι η γλώσσα, που είναι η επαφή, που είναι ο διάλογος, που είναι η επικοινωνία, που είναι η συνεννόηση και ακόμα όλα τα έντυπα, τα έγγραφα, οι κάρτες, οι λογαριασμοί, οι αποδείξεις, τα τιμολόγια, όλα αυτά και άλλα πολλά σχετικά που μπορείτε να τα ρυθμίσετε καλύτερα σε αυτήν την εβδομάδα παρά να τα αφήσετε στην ερχόμενη εβδομάδα. Πώς λέμε, ρε παιδί μου, θέλω να πάω να κάνω μια αίτηση. Πήγαινε καν την σήμερα, πήγαινε καν την αύριο καλύτερα ή τουλάχιστον μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας και τη Δευτέρα που μας έρχεται. Έχετε λοιπόν ένα περιθώριο. Τώρα, διάλογος πίτσι-πίτσι για τα αισθηματικά και τις σχέσεις γενικότερα. Και η σημερινή μέρα είναι καλή και η αυριανή είναι ακόμα καλύτερη. Και να δούμε και τον τοξότη. Το κυνήγι στα οικονομικά και στις σχέσεις. Αυτά τα οικονομικά που από τον Απρίλη και εδώ, τι Απρίλη, από τον Νοέμβρη δηλαδή, αλλά λέμε μετεπιτάσεως από τον Απρίλη, που δεν έχετε πάρει μια ανάσα και κοντά έρχονται και τα αισθηματικά. Είναι αυτό που λέμε μαύρη φτώχεια στο ένα και κάπως έτσι και στο άλλο. Είναι υπερβολικό βέβαια και δεν αφορά όλους σας αυτό που λέω, αλλά στο μεγαλύτερο βαθμό έτσι συμβαίνει. Πιστεύω ότι ο Ιούλιος θα αλλάξει πραγματάκια, θα κάνει ένα stop στα μεγάλα έξοδα, στις μεγάλες υποχρεώσεις και μετά ο Αύγουστος θα αρχίσει να ανοίγει κάποιες καλύτερες προοπτικές. Προς το παρόν είμαστε Ιούνιο ακόμα. Η σημερινή μέρα λοιπόν λέει
Κοιτάξτε τα οικονομικά σας και ιδιαίτερα φόρους, στόχους, ασφάλειες, αποζημιώσεις, χρηματοδοτήσεις, εφάπαξ, συντάξεις. Από πού μπορείτε να περικόψετε, από πού μπορείτε να κερδίσετε. Συνδυασμοί διάφοροι που μπορεί να γίνουν και δεν είναι μόνο η σημερινή και η αυριανή, που δεν το συζητώ ότι η αυριανή είναι πιο καλή από τη σημερινή και η Παρασκευή είναι ακόμα καλύτερη. Γι' αυτό λοιπόν και για τα ζητήματα τα πρακτικά και τα οικονομικά και τις σχέσεις σας σήμερα και αύριο με ουδετερότητα. Και τα πιο σημαντικά και καλύτερα, αν έχουμε και ένα ραντεβού σημαντικό, το πάμε την Παρασκευή, αλλά και η αυριανή δεν μας τα χαλάει. Και να περάσουμε στον εγώ καιρό. Μόνο λέει με υποχωρητικότητα και υπομονή, γιατί η Σελήνη και ο Ερμής είναι απέναντί σας. Την πρώτο καθεδρία, τον πρώτο λόγο, την πρώτη θέση, έχουν οι άλλοι. Ποιοι είναι οι άλλοι? Είναι οι στενοί συνεργάτες, είναι οι συνέτεροι, είναι ο σύντροφός σας, είναι οι ομίγυρες, είναι τα συγγενικά πρόσωπα, ακόμα και οι ανταγωνιστές. Πώς λέμε, το μάτι γαρίδα, να δω τι κάνει ο άλλος, για να κάνω εγώ το διαφορετικό, να βγει καλύτερο. Σήμερα και αύριο χρειάζονται λεπτές ισορροπίες και για τις σχέσεις και για τις συνεργασίες. Η αυριανή μέρα είναι λίγο πιο κουραστική ακόμα, γι' αυτό θα κοιτάξετε πού θα βάλετε τα πολύ δύσκολα, πού τα πιο εύκολα. Σε γενικές γραμμές πάντως, σήμερα και αύριο, γενικότερα σε όλα τα θέματα και ιδιαίτερα αυτά με τις σπουδές, με το διαδίκτυο, με το μεταφορικό μέσο, με τις κάρτες, τους λογαριασμούς, τις αποδείξεις, τα τιμολόγια, τα προσέχετε πάρα πολύ έως και την ερχόμενη Δευτέρα, αλλά και σήμερα και αύριο, πιο προσεκτικά παντού. Και να περάσουμε στον υδροχό. Εργασία και φυσική κατάσταση προηγούνται και έχουν και μια δυναμική που μπορείτε να διορθώσετε πράγματα, να ενισχύσετε, να βελτιώσετε, να αλλάξετε προς το καλύτερο και στα επαγγελματικά αλλά και στη φυσική κατάσταση. Πώς λέμε, τι μου πάει αυτό, να κάνω εκείνο ή έχω ένα πρόβλημα που με ταλαιπωρεί. Άντε, αμέσως με έργο να βρείτε τον τρόπο που θα το επιλύσετε. Και η σημερινή μέρα και η αυριανή έχουν μάλιστα ένα βαθμό εύνοιας και μάλιστα η σημερινή υπερτερεί και της αυριανής και για τις σχέσεις σας και παντού. Και να περάσουμε στους ηχθείες. Η Χρύσα Ρόπα είναι ψαράκι, σωστά? Ναι, είναι κοντά μας. Βεβαίως και είναι κοντά μας. Με πολύ χαρά θα την δούμε λοιπόν. Και να δούμε λοιπόν ότι σήμερα και αύριο είναι δύο ευνοϊκές ημέρες σε ένα τόσο δύσκολο σχεδόν εξουθενωτικό διάστημα που περνάτε από τον Νοέμβρη του 2011 και μέχρι τώρα. Η σημερινή μέρα και ακόμα καλύτερα η αυριανή προσθέτουν δύναμη ψυχική, δίνουν συμπαράσταση από τους άλλους. Μπορείτε να αναπτύξετε τα επιχειρήματά σας στα επαγγελματικά, στις σχέσεις σας, σε οικογενειακά θέματα. Όπου μπορείτε, όπως μπορείτε, σήμερα και ιδιαίτερα αύριο, έχετε δύο ευνοϊκές ημέρες και δεν αφήνετε κανένα τομέα απ' έξω. Πάντα όμως με μια προσοχή, γιατί μέχρι και τις 3 Ιουλίου έχουμε και τα απρόπτα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Εγώ. Πριν περάσουμε στη Χρύσα Ρόπα, Γιώργο, ναι, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το πράσινο πρέπει να υπάρχει στην καθημερινότητα.